άνθρωπα, κοίτα τα χέρια μου! Ω, Θεέ μου, παλαιγιά μου! Αμώ τώρα, Λένα! Κοίτα, Λένα, μη! Τράγια! Πείτε μου, ζει! Γιατί δεν μου λέτε! Κάθε φορά που μπαίνω, θυμάμαι τη στιγμή που έτρεχα πίσω από το φορείο του Πουστόλη. Μη βασανίζεις, άλλο που είναι αυτός. Όσο θα κρατήσει ανακαίνιση αλλά και στα ρεπό, το μαγαζί θα λειτουργεί σαν χαρτοπεκτική λέσχη. Εγώ θα επισκέπτομαι συχνά το Θράσο για να παρακολουθώ από κοντά την πορεία της υγείας του. Είναι τα θέλη περπάτημα, στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Μέσα μπες, όμως θυμίσω εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι θέλω το λαλιός, παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποτικού στον τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Τόλι! Τι συμβαίνει, κυρία μου? Συγγνώμη, νόμιζα ότι... Δεν πάει καλά ο κόσμος. Κοίτα μου, θα φύγει από πάνω. Ναι! Σας διέκοψα από κάτι. Κλέρι, λέγε τι θες, τελείωνε. Μάλιστα, πήρε ο δικηγόρος του. Μη το κάνεις αυτό. Πήγαινε έξω να κλάψεις και μου τα λες μετά. Πού πας, παιδάκι μου, δεν κυριολεκτό. Ποιος δικηγόρος πήρε, λέγε. Μάλιστα, μόνο με μου φωνάστε, κύριε Ρίκο. Σας παρακαλώ, είμαι αναστατωμένη από τη μετακόμιση. Δεν μπορώ να σκεφτώ, μπλοκάρω. Εντάξει, δεν θα σου ξαναφωνάξω. Σ' ακούω. Μας έστειλε φάξ. Ο δικηγόρος του οδηγού του άλλου αυτοκινήτου και ζητάει αποζημίωση. Αποζημίωση για ποιο λόγο? Δεν έγινε σύγκρουση, ούτε γραζουνιά δεν το έκανε ο Θράσος. Τι να σας πω, αναφέρει ότι αναγκάστηκε να βγει από τον δρόμο για να τον αποφύγει. Δεν μας σχέζουνε. Ό,τι θέλει ζητάει ο καθένας. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, διαβάστε, είναι το σημείο που περιγράφει το ατύχημα και αναφέρεται στον αριθμό των επιβατών του κάθε αυτοκινήτου. Ναι, τι. Γράφει ότι στο αυτοκίνητο του κυρίου Κουτρουμπά ήταν τρεις επιβαίνοντες. Εγώ ξέρω ήταν μόνο εκείνος και σύζυγός του. Λάθος. Όχι, σωστά ξέρεις. Μάλλον κάποιο μπέρδεμα. Αν υπήρχε τρίτο στο αυτοκίνητο, γιατί να μας το έκρυβαν, έτσι δεν είναι? Είχε κανένα λόγο ο κύριος Κουτρουμπάς? Κανέναν. Δεν υπήρχε τρίτο άτομο. Εντάξει, Κλέρι. Ό,τι πείτε. Αδειοθέτησε και αυτούς τους φακέλους. Συγγνώμη που σου έβαλα τις φωνές πριν. Δεν βαριέστε, κάπου πρέπει να εκτονωθείτε κι εσείς. Είμαι κι εγώ αναστατωμένος. Δεν σου κρύβω ότι λυπάμαι που αναγκάστηκα να αφήσω το γραφείο του πατέρα μου. Να ρωτήσω γιατί έπρεπε να φύγουμε σαν κυνηγημένοι. Με τους πελάτες που έχω αναγκαστικά. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Όσο περισσότερο μένω σε ένα μέρος, τόσο πιο εύκολο στόχος γίνομαι. Και για τηλεφωνικές υποκλοπές
και για άλλα πολλά. Τότε μπορούμε να αλλάζουμε γραφείο και κάθε μήνα αν θέλετε. Δεν θα σας παραπονεθώ, το υπόσχομαι. Τι θα έκανα χωρίς εσένα, μου λες? Αν... τι να απαντήσω, στο φαξ δηλαδή? Απάντησέ του ότι οι απαιτήσεις του είναι παράλογες. Και αν επιμείνει θα μου κλείσει ένα ραντεβού μαζί του για να το τακτοποιήσω μια και καλή το θέμα. Μάλιστα. Εσύ την έκανα να πάει λίγο σπίτι να ξεκουραστεί. Χάλια είναι, πεσμένη πολύ και όχι τίποτα άλλο. Μα αποσυντονίζει και δεν μπορώ και να την πρίσω. Κάτσε να περάσει η κρίση και θα επανέλθει. Νιώθει υπεύθυνη, μου είπε. Καλά κάνει και νιώθει, εξαιτίας, τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, μου κρύβεται πράγματα. Και καλά η κόρη μου, κι εσύ. Δεν ξέρεις πόσο θέλω να το πω σε κάποιον, πόσο ανάγκη το έχω. Δεν τρέπεσαι, βρε. Εμένα μου τα λες όλα. Τώρα σε πιάσαν οι δισταγμοί. Είναι από αυτά που δεν τα χωράει ο νους σου. Μου ορκίζει ότι αν σου το πω, δεν θα μου μείνει στα χέρια. Τίποτα δεν με ρίχνει κάτω εμένα. Βρήκα το βρωμόγερο τον άντρα μου πεθαμένο στην αγκαλιά της γκόμενας και τ' άντεξα. Αν έχω κι αν έχω αντέξει. Τι? Λέγε. Αλήθεια? Τον βρήκες πάλι? Βλαβιασμένο. Και αυτή να ουρλιάζει και να βρίζει στα ρώσικα. Μάλλον την κακή της μοίρα έβριζε. Το ίδιο έκανε κι εγώ. Στα ελληνικά. Καλά, κι εγώ πώς τόσο καιρό νόμιζα ότι σου έμεινε στα χέρια, δηλαδή πάνω στο. Στην αγκαλιά σου. Έτσι μου πειλένα. Ό,τι της είπα, σου είπε. Έγινε ό,τι έγινε. Έπρεπε να ξεφτυλιστούμε στο Πανελλήνιο. Προτίμησα να τον πάρω πάνω μου. Και τόσα χρόνια γιατί δεν της είπες την αλήθεια? Καιρός δεν είναι πια. Ως πότε? Το συγχωρεμένο τον είχε σαν Θεό. Μεγάλη αδυναμία. Ό,τι και να της πω δεν θα το πιστέψει. Πιο πολύ θα με μισήσει. Ναι, αλλά δεν είναι άδικο. Στην ηλικία μου δεν έχει νόημα να ψάχνεις για δικαιοσύνη. Ούτε για άφεση. Παρακαλάς να ξεχαστούν όλα. Είναι τυχαίο που ηλικιωμένοι παθαίνουν άνοια ή Αλτσχάιμερ. Έχει προνοήσει φύση. Λέγε τώρα, τι μου κρύβεται. Αγγέλα, ο Αποστόλης. Καλημέρα. Πέρασα να δω τι κάνεις. Καλύτερα, ευχαριστώ. Αλλά όλα καλά, ζήσω κάπως. Σαν να έχω δει φάντασμα, ε. Το είδες. Θέλω να πω, συνέβη κάτι. Νόμιζα... Άστο, μωρέ. Σου έχω πει πόσο άσχημα επηρεάζει τα νοσοκομεία. Μάλλον όσο πάει το πράγμα χειροτερεύει. Μην κάνεις πολλή ώρα να μας ευχηθείς τα περαστικά, αφού δεν αντέχεις. Αγγέλα. Απ' έξω φάμε. Ο γιατρός είπε να αποφεύγεις τις συγκινήσεις. Κάτσε. Θες χυμό, θες μπισκότα. Πάρε μόνη σου όμως, γιατί βλέπεις... Όχι, ευχαριστώ. Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Το βλέπω. Τι έγινε? Φρικάρεις, αυτό έγινε. Νόμιζα... Νόμιζα ότι είδα τον Αποστόλο εδώ απ' έξω στο διάδρομο. Είσαι μεγάλο έγκλημα. Άκουσες ότι δεν πρέπει να συγκινείται και θες να τον ξεκάνεις? Τι παλαβομάρες κάθεσαι και του λες? Αλήθεια! Άντε, βρες τον καλό σου, τι κάθεσαι? Αγγέλα, σε παρακαλώ! Τι με παρακαλάς κι εσύ? Άνοιξε τα μάτια σου. Το ψυχολογικό παίζει τον πρώτο ρόλο. Και η κοπελίτσα από εδώ το ξέρει καλά το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να έρθω. Το ίδιο λέμε. Στα τσακίδια. Συμβεί, κάτσε, μην την άκους. Εγώ φταίω που ήρθα να φέρω τις ευχές όλων για γρήγορη ανάρρωση. Μόνο ευχές δεν μας έφερες. Άκου, λέει, είδε τον Αποστόλη. Πάλι σαδίστρια. Η Λένα κόρη σου δεν είναι? Το ρημάει το DNA. Δεν είσαι άξια, μπορεί να βάλει την κόρη μου στο στόμα σου. Αγγέλα. Να φέρω τον γιατρό? Όχι, εντάξει, θα μου περάσει. Άδικα θα βάλεις μαζί της. Όχι άδικα. Είναι δυνατόν να έρχεται να σου λέει ότι ο Αποστόλης ήταν στο διάδρομο? Ζει. Ε? Ο Αποστόλης ζει. Κάτι. Περίμενε. Πρέπει να σου πω. Μετά, μου τα λες μετά. Έμαθα για το ατύχημα. Είμαστε μόνοι στο σπίτι. Αλήθεια? Θα το λες στο σύνορα. Τι έμαθες για το ατύχημα? Μετά. Έλα, λέγε. Έλα, ρε Νικόλα. Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας. Be patient. Λέγε, τι έμαθες? Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνουμε καλά που το ψάχνουμε. Αχ, μη μου τις πας τώρα. Ο πατέρας σου είναι... Πώς να το πω για να μην τζαντιστείς. Είναι άνθρωπος της νύχτας. Αυτό βέβαια έχει πολλές έννοιες. Καλό, θα του το πω. Όχι, μην το πεις. Έλα, κούλα ρε. Όση σχέση έχεις εσύ με τη νύχτα, άλλη τόση έχει και εκείνος. You know, καμίνος ο παπάς δεν τα ήθελε αυτά. Του προέκυψαν. Είπαμε η κληρονομιά. Έλα, λέγε τώρα, τι έμαθες? Ρώτησε ένα φίλο στην τροχέα και μου είπε ότι στην αναφορά για το ατύχημα γράφει ότι
Υπήρχε και τρίτο άτομο στο αυτοκίνητο. Τρίτο? Άντρας ή γυναίκα? Αυτό δεν το ρώτησα. Σπίρτο είσαι. Έλα, πάρε τηλέφωνο να μάθουμε. Να το αφήσουμε για αργότερα. Όχι, τώρα θα το κάνουμε. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ρε Νικόλα, γαμού, το κόφτω. Πάρε τηλέφωνο να μάθουμε. Εδώ κάτι περίεργο συμβαίνει. Γιατί να μας κρύψουν το τρίτο άτομο? Έλα, έχεις δουλειά. Μου κάνεις μια χάρη. Μπορείς να δεις την αναφορά για το ατύχημα. Ο τρίτος άνθρωπος στο αυτοκίνητο ήταν άντρας ή πώς χάθηκε δηλαδή? Καλά ρε φίλε. Όχι, μην ψάξεις άλλο καλύτερα. Ευχαριστώ. Έλα, πες το. Η αναφορά χάθηκε, εξαφανίστηκε. Το πράγμα όσο πάει γίνεται και πιο παράξενο. Έλα, μην χαλάσουμε τη διάθεσή μας τώρα. Το βλέπω στα μάτια σου, σκέφτεσαι. Στο ένα μάτι γράφει αναρωτιέμαι και στο άλλο ανησυχώ. Και στα δικά μου μάτια τη γράφει. Σ' αγαπώ. Έτσι γράφει. Να, διάβασε. Πουσέ, τη μάνα μου! Είμαστε μόνοι στο σπίτι. Έχουμε όλη τη μέρα δική μας. Τι περίμενα! Αλήθεια! Εσύ μείνε εδώ. Εγώ πάω να ανοιχνεύσω διαθέσεις. Μαμά! Πώς είναι ο μπαμπάς? Καλύτερα. Έμεινε η γιαγιά μαζί του. Εσείς εδώ? Ο μικρός πήγε σχολείο. Υποθέτω. Είχε σακίδιο στην πλάτη. Το σακίδιο είχε μέσα βιβλία. Γιατί ποτέ είχε. Έλα, παίρνει, μην παίζει με τον πόνο μου. Έλα, ρε, μαμά, σχολείο πήγε. Κούλαρε. Το μεσημεράκι είπε θα περάσει και από τον μπαμπά. Εγώ θα πάω το βράδυ, μην τον ζαλίζουμε όλοι μαζί. Εντάξει, θα πάμε μαζί. Πάω να κάνω ένα μπάνιο τώρα. Άντε να συνέλθει ο πατέρας σας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας γιατί διαλυθήκαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος ήταν μαζί σας στο τζιπ? Κανένας. Τρεις ήσασταν στο τζιπ, μαμά. Ποιος άλλος ήτανε? Ο Θεός. Γι' αυτό ζήσαμε. Λέγε! Άντρας ήταν ή γυναίκα? Ποιος τα λέει αυτά τα ψέματα? Εννοείς ποιος άλλος εκτός από σένα? Η γιαγιά, σίγουρα. Μας φλόμασε στην μπούρδα με την κουκούλα και τα αίματα. Μα καλά τώρα, σοβαρά. Νομίζατε ότι θα πιστέψω ότι κάνατε κίνκι παιχνιδάκια με τον μπαμπά? Τι παιχνιδάκια? Καλά, άστο. Να σου πω εγώ τι έγινε. Κάποιος μπουκάρισε στο σπίτι και εσείς τον καθαρίσατε. Μεταφορτώσατε το πτώμα στο τζιπ με σκοπό να το ξεφορτωθείτε, αλλά δεν προλάβατε γιατί έγινε το crash. Σωστά? Μέσα σε άκρες. Okay. Πάμε τώρα στο κύριο θέμα. Δεν πήγαμε να ξεφορτωθούμε το πτώμα. Ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί θα μπορούσε να είναι και έτσι. Όταν τον πυροβόλησε ο πατέρας σου, έμεινε κάτω ασάλευτος. Νομίζαμε ότι στο νοσοκομείο τον πηγαίναμε να προλάβουμε. Και πού το βρήκε το όπλο ο μπαμπάς? Το όπλο το άρπαξε από τα χέρια του ληστή πάνω στην πάλη. Α, παλέψανε κιόλας. Ναι, τι, ο πατέρας ο ήρωας. Δεν λογάριασε ούτε το όπλο ούτε το δολοφονικό βλέμμα του ληστή, αλλά κι εγώ, ηρωίδα. Ψυχραιμία. Μάλιστα. Και αφού του την άναψε και τον σόριασε χάμω, γιατί δεν ειδοποίησατε την αστυνομία? Κάνεις τώρα κάτι ερωτήσεις. Ναι, και περιμένω απαντήσεις. Λοιπόν, λέγε. Με σκέφτεσαι για να κερδίσεις χρόνο? Να σκεφτώ, παιδί μου. Γιατί δεν τον καταδώσαμε, γιατί? Γιατί είμαστε πονόψυχοι άνθρωποι. Ξέχασες τι φτώχειες τραβήξαμε, ε? Δεν γεννιέται κανείς εγκληματίας. Βασανισμένος άνθρωπος ήταν. Η ανάγκη τον έσπρωξε να γίνει κλέφτης. Η απελπισία. Είχε και τόσα στόματα να θρέψει. Και όλα αυτά σας τα είπε μοραγώντας? Τώρα ξέρεις πώς γίνεται. Ψέλιζε, δύσκολα βγάζαμε νόημα. Καλά, ρε μαμά. Για τόσο γκάο με περνάς. Τι σε περνάω? Λέξη δεν πιστεύω. Τα ακούς? Κοίτα να βρεις άλλο παραμύθι και μάλιστα γρήγορα και θα σαλτάρω, ε! Τέρμα το δούλεμα! Άδικο έχει το παιδί. Από δούλεμα σε δούλεμα το πάμε. Κλείσε. Ζήσε, βρε.
το δω με τα μάτια μου. Α, το χάπα, το τα έκανε που τα έκανε σκατά και λαϊδάει κιόλας. Η Σιλβή, δεν πιστεύω να το ξεφούρνησε η Σιλβή. Όχι, σκάσε. Σε πήρε ο πόνος. Ποιος πόνος, μωρέ, θα με χδάρει ζωντανό άμα το μάθει. Και καλά θα σου κάνει. Να σου πω, μωρέ. Τι να σου πω. Αναθέμασαι. Αγγελικούλα. Κοριτσόπουλο, σε άφησα, ομορφωνιά σε βρίσκω. Αχ. Αχ, σιγά. Σιγά, γέλα γιατί ακόμη δεν έχω. Σιχτήρ, που θέλει και αγκαλιέ. Γιατί μας δούλεψες έτσι, βρε κοπρίτη. Ανωτέρα βία, πολύ βαρύ χέρι έχεις. Μη μου κάνεις εμένα αστιάκια, γιατί σε βάζω κάτω και σε πατάω. Εντάξει, εντάξει. Όπως έχεις αγριέψει. Πάντα τσαγούσα ήσουν, αλλά όχι και τόσο. Πολύ αλλαγμένο σας βρίσκω όλους και γουστάρω. Ποιον θάψαμε, βρε. Ποιο φουκαρά παραχώσαμε. Όχι, Αγγέλα, μακαρίτη ήταν, δεν τον έφαγα εγώ. Είναι απάντηση τώρα αυτό. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις, θα σας τα πω όλα. Αναγκάστηκα. Μπέσα. Και γιατί αναστήθηκες. Γύρισα να πάρω τα διαμάντια. Ποια διαμάντια. Μεγάλη ιστορία. Άμα είναι μεγάλη ιστορία, άσε. Άλλη φορά. Πάω, μήπως να χρειαστεί ο θράσος και λίγο. Α, εσείς μου λείπατε. Πείτε τα στα γρήγορα και αλέ. Δεν είμαι σε κατάσταση να μιλήσω για δουλειές. Να φύγουμε τότε, μη σε κουράζουμε. Κάθε ρε λάδα ραμεύ να φύγουμε, πολύ δώρα θήθε. Αφού δεν είναι σε κατάσταση, λέει. Θες να τζαπείς εσύ. Εγώ δεν τραβάω κανένα ζόρι. Δική της ιδέα ήταν η χαρτοπαικτική λέσχη. Ρε φίλε, μα φίλε μόνο μου, please. Περιμένω. Περιμένει. Λοιπόν, ο Στραβολέμης και ο Πυγμένος θα μας στείλουν μπόλικα κοτόπουλα για μάθημα, αλλά ζητάνε ποσοστό από τα κέρδη. Πόσο? Αυτό λέει θα το κουβεντιάθουν μαζί του. Faith to faith. Και εσάς τις πληρώνω. Για να κάνω εγώ τα κόρη με τα ρεμάλια. Αν είστε έτσι, μου είστε άχρηστοι. Για μπάστα, ρε Σιλβή. Όπα, όπα, δεν το εννοούθε. Σαν πολύ ψηλά δεν τον έχεις πάρει τον αμανέ. Μας πληρώνει, σου είμαστε άχρηστοι. Αφεντικό μας το παίζει. Σε ποιον να λες αυτά. Σε εσάς. Και αν δεν γουστάρετε, τραβάτε να βρείτε αλλού μεροκάματο. Σιλβή. Πρώτον, δεν παίρνουμε μεροκάματο. Δεύτερον, θα συμφωνήσουμε με τον συνάδελφο Λάζαρο. Θα συμφωνήσεις. Είσαι σίγουρος. Κοίταξε. Έτσι, όπως το θέτεις. Μίλα, ρε. Είναι αφεντικό μας η Σιλβή. Μίλα ρε χέστη. Χέστη εγώ. Δεν εκδικηθώ ρε. Θα μιλήσω. Λοιπόν, αφεντικό μας είναι ο Θράθος. Αλλά, μέχρι να γίνει καλά, στο πόδι του είναι η Θελβή. Έτσι δεν είχαμε συμφωνήσει. Τόσωσες. Άρα κακομύρη. Σου βαράει και χορεύεις. Σοκολατάκι. Όχι δε, ευχαριστώ. Λοιπόν, εσύ θα διαπρέψεις μες τη νύχτα, να μου το θυμάσαι. Ξέρεις να λύσεσαι. Ο Αποστόλης μου λέγε. Μωρό μου, αν θες να επιβιώσεις μες τη νύχτα, μάθε να λειτουργείς για του Ελίγδιν. Για του Ελίγδιν, μωρό μου. Μωρό μου, Σιλβή μου, τι έγινε, θυμήθηκε ότι θα χορεμένο και θα πήρε από κάτω. Όχι, όχι, δεν επιτρέπω να με πάρει από κάτω, αλλά απλώς. Σε λίγες μέρες είναι το μνημόσυνό του και... Πώς περνάει ο καιρός, Περνάει ο άτιμος. Και εμείς από τη διαθήνη μας χάνουμε τις στιγμές, Σοφή κουβέντα, είσαι και ποιητής. Εσύ μου το έχεις πει αυτό. Δείτε τη στιγμή, Ζαν-Κλοντ. Δεν θυμάσαι. Όχι, πότε. Άστο. Αφού δεν θυμάσαι, όλα καλά. Ευτυχώς. Θα τα πούμε το βράδυ. Μένει, μένει, Κίφιβ. Αποστολή, γιατί τα κάνετε αυτά? Δεν μου φτάνει σοκάρα που έπαθα όταν σας είδα ζωντανό. Θέλετε να με στείλετε αδιάβαστη? Δεν έχεις φόβο εσύ? Αχ, κύριε Αποστολή. Αχ. Σε ευχαριστώ, κοπελάρα μου, σε ευχαριστώ. Εμένα, γιατί? Τι γιατί, Ρετζία. Άμα δεν ήσουν εσύ να προτάξεις το στήθος, ο Σερέτης ήταν ακόμα ζωντανός και εγώ ακόμα μακαρίτης. Αυτό που έπρεπε έκανα και άργησα. Που να ξέρω ότι ζείτε κιόλας, αχ, κυρία Αποστόλη. Θα έκανα τα πάντα για σας, το ξέρετε. Όσο μου έχετε σταθεί εσείς. Σώπα, σώπα, το ξέρω, το ξέρω. Απίστευτο μου φαίνεται που ζείτε. Και εμένα το ίδιο. Είχα αρχίσει να το συνηθίζω το dead style. Σοπάτε καλέ. Τζία! Παναγία μου. Ο Βασίλης! Τι άνοιξε τώρα! Ο ανιψιός μου! Κρυφτείτε, κρυφτείτε! Πού να κρυφτώ, δεν έχει πουθενά να κρυφτώ εδώ μέσα. Κάτσε. Άνοιξε, γάμο το θέμα, αυτό το παιδί δεν εγκαταλείπει ποτέ. Καήκαμε. Άνοιξε! Άνοιξε το. Τι άνοιξε, να βάλω τους σεκιουριτάδες.
Καλέ, ποιον πάτε να ξεγελάσετε με όλα αυτά. Άμα φέρει εδώ μέσα τους σεκιουριτάδες, σαν πάει η Ανάσταση, άνοιξε. Άνοιξε, έτσι, άνοιξε. Τώρα, Βασίλη μου, τώρα, γιατί φωνάζεις, τώρα. Είσαι καλά, μωρό μου. Όχι και μωρό σου, Βασιλάκη. Κομμένα τα θάριντα. Άντε, γιατί θα πω στη μάνα σου να μην σε ξαναφέρει στο μαγαζί. Παραγνωριστήκαμε. Τι κάνεις εδώ μέσα. Εγώ θα σου πω τι κάνω, δεν βλέπεις. Με εξετάζει ο γιατρός. Γιατί, τι έχεις. Το γιατρό ρώτα. Δηλαδή, άσε τις ερωτήσεις και φεύγα. Τον πατέρα σου δεν ήρθες να δεις. Έλα, γιατί μας έκοψες την εξέταση στη μέση. Η πόρτα γιατί ήταν κλειδωμένη. Για να μην μπουκάρουν κάτι ενοχλητική σαν και σένα. Θα φύγεις, παιδάκι μου. Έλα. Όχι, δεν φεύγω. Δεν φεύγω αν δεν μου πεις γιατί κλειδωθήκατε εδώ πέρα μέσα. Γιατί σαν ψοκοκινησμένη και γιατί αυτός ο χαδικαράς κρύβει τη βρωμόφατσά του. Μη μιλάς έτσι. Θα το μετανιώσεις. Τζία, λέγε. Κλείσει την πόρτα. Κλείσει την πόρτα. Θεία Αποστόλη! Θιάφη! Μαλακισμένο. Εδώ είσαι! Γιατί έφυγες έτσι? Κατέβηκα από τη Θηλυμή και δεν θα έρθνα. Θα τα πάθει καθαριστηριό. Να δω να πάρει και κάτι δικά μου. Φύγε από τη μέση, ρε. Αφού το θακίδιο κάτω να πούμε δύο κουβέντες. Φύγε από τη μέση, είπα. Δεν κουστάρω κουβέντες μαζί σου. Δεν πειράζει, δεν θα μιλάω. Εσύ θα μιλάω μόνο εγώ. Ας το κάτω. Όχι. Ας το ρε, παπά. Όχι. Ας το κάτω, είπα. Όχι. Σάλτα και πήδηξου, κράτα το. Ελλάδα, ρε φιλαράκι. Ρε φιλαράκι. Το ξέρω ότι έχει πάρει άθλημα, εντάξει. Αλλά έτσι είναι οι φίλοι, πρέπει να συγχωρούν. Κάτσε και μέτρα πόσες φορές έχω συγχωρέσει, ρε κολλημένε. Το ξέρω. Κι εγώ όμως δέχτηκα τις παραξενιές σου. Τις ιδιοτροπίες σου. Ξεχνάς ότι για χάρη θα γίνει νοικοκυρούλα. Σε κανένα άνθρωπο, ρε, σε είχε φάει βρώμα εδώ μέσα. Φεύγω λοιπόν για να ξενοχωθείς την πίχλα με την άνεσή σου. Μη σε καταπιέζω κιόλα. Θυμήθηκα τώρα στο λόγο μου. Έλα ρε, λαθαράκο, με ποιον θα τα κόνομαι. Ποιο θα μου τα χώνει. Δικαίως. Σε ποιον θα λέω τα δόρια μου. Στη Σιλβή. Μην κοροϊδεύεις. Αυτή σε κοροϊδεύει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να στο λέω ξύπνα. Θα βρεις άσχημο μπέλα μια μέρα εξαιτίας της. Και όσο τη γλύφεις. Εγώ δεν. Σκάσε! Όσο τη γλύφεις, τόσο τη δίνεις τα περιθώρια να σε εκμεταλλεύεται. Και άμα στη θες για αφεντική, είναι χάρισμά σου. Μπροστά μου όμως δεν θα της ξαναδώσεις τέτοιο δικαίωμα. Εξηγηθήκαμε. Τελευταία φορά που στη χαρίζω. Εντάξει. Να κάνω φραπεδάκια. Κάνε. Και εγώ θα σκεφτώ πώς θα βγάλουμε δύο ποντίκια από το σπίτι. Α! Έχουμε ποντίκια! Μην κοιτάς έτσι, δεν έχω χειρότερο. Κατέβαρε γελί. Για άλλο σπίτι μιλάω. Υπέροχα. Έχετε κάνει ηρόιδο. Σε αυτό να πέστε. Που ανοίγει το στόμα το δεξιά και αριστερά. Δεν πάτε να χωδείς την τρύπα σου, λέω εγώ, να ησυχάσουμε, άντε. Συνηθισμένος είσαι. Ρε παπά. Βασιλάκη, μη μιλάς. Τι δουλειά έχεις να πεις εκεί πέσα, σε ρωτάω. Είδα. Όπως ερχόμουν, είδα. Εμένα είδα το παιδί που ερχόμουν, κύριε Θράσο, και μπερδεύτηκε. Μην του φωνάζετε, νόμιζα ότι σας αλλάξανε θάλαμο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η παρέα μεγαλώνει. Σε λίγο θα το πούγε στις ειδήσεις. Ζωντανός είναι ο διαβόητος Απόστολος Κουτρουμπάς που παρίστανε τον πεθαμένο για να. Για να μας κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Όχι, αδερφάκι, δεν σου στραβοκάτσανε τα μεγαλεία. Ποια μεγαλεία, ρε! Πού ήρθα τα πάνω κάτω, που κάθε μέρα βουλιάζω περισσότερο στα σκατά. Θράσο, δεν είναι ώρα για αυτά. Άστο ναι, μωρά, γελά, έτσι ήταν αυτό από μικρό, αχάριστο. Ας το διάλο, ρε. Που θα με πεις αχάριστο, ας το διάλο. Καλή, από εκεί γύρισε, δεν έχει πρεμούρα να ξαναπάει. Όπα, sorry για να καταλάβω. Δεν χαιρόμαστε που ο Θεός Αποστόλης είναι ζωντανός. Πώς πάμε, κύριε Κουτρουμπά. Για ποιον Κουτρουμπά ρωτάτε, γιατρέ? Ναι. Γεια σου, καλύτερα είμαι. Συγγνώμη που στο χάλασα, αλλά δεν ήθελα να βγούμε και να με χάλια. Θα το κανονίσουμε για κάποιο άλλο βράδυ, στο υπόσχομαι. Έλα. Βρήκες τον κάτοχο του λογαριασμού. Μισό. Πες μου, σ' ακούω. Ρούσου. Γυναίκα είναι. Όχι, δεν με πειράζει. Το μικρό της. Στίνα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, θα τα πούμε. Φιλιά. Βδέλα. Ρούσου Χριστίνα. Δεν μας τα λες καλά, Ερίκο. Παρακαλώ. Ποιος τον ζητάει? Μισό λεπτό. Κύριε Γκίκα, έχω το γιατρό Γαζή στη γραμμή, να τον περάσω. Ναι. Δεν σε φορολογείς. Είσαι κρετίνος, που είχες στο μυαλό σου. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια εκεί ηλίθιε. Δεν του είπες να μην βγαίνει από το δωμάτιο. Σκατά του είπες, σκάσε. Ας το έδινε συντεμιστικά να κοιμηθεί. Γαμώτο, γαμώτο. Αν ξεσπάσει η μπόρα Γαζή, πρώτος εσύ θα πνίγεις, να το ξέρεις. Άχρηστη. Όχι, άχρηστη. Πάτε. Τίποτα. Θα πεταχτώ στο νοσοκομείο. Πείτε περαστικά στον κύριο Κουτρουμπά και από μένα. Ωραία, έχω να του πω. Ωραία.
κιόλας. Θα μας πάει αυτό στο νοσοκομείο. Τι τρέχει, εκλεγές? Ο μπαμπάς τι? Ο, τίποτα από την ένταση είναι. Φόρτωνα, φόρτωνα. Ξεφόρτωσα. Τι ωραία, μαμά. Παλικάρι στάθηκες αυτές τις μέρες. Δεν σου το είχα. Κι εγώ φρικάρισα. Με βλέπεις που το παίζω cool. Το ατύχημα, το νοσοκομείο. Πλησιάζει και το μνημόσυνο του θείου. Όλα μαζί πέσαν. Το θυμάσαι, ε? Αμέ. Δεν το δείχνω, αλλά μου λείπει. Εσένα? Πώς, μια έλλειψη την έχω. Εγώ καμιά φορά πάω στον τάφο. Τα λέμε λίγο. Α, θα λέτε. Σου απαντάει κιόλας. Όταν έχει κέφια. Α, Πένι μου, δεν είναι αστείο. Κούλα, ρε μαμά. Αφού ξέρεις ότι έχω connection with the dark side. Έλα, πάμε. Ο μπαμπάς. Θράσω. Έλα, Λένα. Μην ταραχτείς. Θα σου το πω όσο πιο μαλακά γίνεται. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι προβληματάκι, σου είπε τίποτα ο γιατρός? Μιλά καθαρά, ρε Θράσο. Και η μάνα μου το έμαθε. Και ο Βασίλης. Καλά, πώς τα κομμάτια. Α, ωραία. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Τώρα μόλις μιλούσαμε για το μνημόσυνο του. Τι είπε? Δεν χρειάζεται, τον άκουσα. Να έρθει να της το πει ο ίδιος αν του φαίνεται εύκολο. Κουλουβάχατα μας έκανε. Καλά, κλείσε. Τι είναι, ρε μαμά? Κάτσε. Ήθελες να μάθεις ποιος ήταν ο τρίτος άνθρωπος στο αυτοκίνητο, δεν ήθελες? Χαρά που θα την πάρεις, δεν θα το πιστέψεις. Λέγε. Fuck, fuck, I don't believe it! Τέτοιο δούλεμα! Παίρνει μου, παίρνει! Τι να πούμε εμείς που παραλίγο να το σκοτώσουμε? Όμως λέξεις τον Νικόλα, κορίτσι μου, για να θα πλέξουμε άσχημα. Ρε, τώρα δεν είμαστε μπλεγμένοι, ε! Θα ξαναπείς τη ζωή μας και όλα ωραία και καλά, σαν να μην τρέχει τίποτα! Α, δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή τι, ορίστε, Αποστόλη, πάρε πίσω τη βίλα, το μαγαζί και εμείς πίσω στη μιζέρια. Μαμά, συγκεντρώσου! Εγώ μιλάω για το ψυχολογικό κομμάτι της ιστορίας, όχι για την περιουσία. Εμένα η περιουσία μου φτιάξε την ψυχολογία και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ολονόν την έφτιαξε. Ναι, γι' αυτό με τον μπαμπά πάτε από το κακό στο χειρότερο. Μπαίνει! Τι έγινε, τι φωνές? Μην έξω από αυτό, Νικόλα. Ρε, Μπαίνει, περίμενε. Νικόλα. Στην αγόρι μου, θα ηρεμήσει κιόλας με λίγα άλλα. Τσακωθήκατε? Ξέρεις τώρα, μεταξύ μάνας και κόρης τα συνηθισμένα. Καλύτερα να μας αφήσει για λίγο μόνες. Συγγνώμη που σου το ζητάω κιόλας, ε. Την παίρνεις αργότερα ένα τηλέφωνο να τα πείτε. Σίγουρα να μην. Ω, να μην! Να μην είσαι στη μέση να ξεσπάσει πάλι ο καυγάς. Άντε, αγόρι μου, πήγαινε. Καλά, περαστικά στον κύριο Θράσο. Ευχαριστώ, γεια. Γεια. Παίρνει! Παίρνει μου, πρέπει να είμαστε ενωμένες αυτό! Καλαβες, μην τα σκατώσεις. Άμα δεν μου είχε επιθωθεί, είναι παρευθεί. Θα γνωρίσει τη φωνή μου, αλλιώς θα το έκανα. Καλή. Ναι, γεια σας. Από το Έλβεν Ιδέλο θα τηλεφωνώ. Μάλλον η δική σας η γραμμή έχει πρόβλημα. Εγώ μια χαρά θα ακούω. Είστε η κυρία Αμαλία Αμπατζή? Πετροπούλου, λέει, τη λένε. Είναι το πατρικό της, Ραϊλίδη. Έχουμε χωρίσει. Ναι, με ακούτε. Έχουμε ένα δέμα για σας, το οποίο θα πρέπει να παραλάβετε σήμερα μέχρι τις 6 το αργότερο. Σας καταλαβαίνω, αλλά κάπου παράπεσε το δελτίο αποστολής και αν δεν το παραλάβετε απόψε, το δέμα θα επιστραφεί στον αποστολέα. Λυπάμαι, γεια σας. Φωστό το παίχτη! Άψογο. Λοιπόν, αν πάει με το μαλάκα της στο αεροδρόμιο, ψάχνω ανενόχλητος για τις κασέτες και βουτάω και το Ζιζού. Αν πάει μόνη της και αφήσει τον κόμενο στο σπίτι, κακό του κεφαλιού της. Δεν θα τον ξαναβρει. Θα τον καθαρίσεις? Φταίω εγώ που θα είναι στο σπίτι και θα με δει. Μπορώ να αφήσω μάρτυρα? Όχι, δεν μπορείς. Θα να λέγεται. Αλλά πού θα τον καθαρίσεις, με τα άσφαιρα? Με τα χέρια μου, δεν με έχεις ικανό. Πώς. Εσύ έλεγε αυτό τούτο μυρμήκι, δεν μπορεί να πειράξει. Μου τη λες εσύ που φοβάσαι τα ποντίκια? Είναι ψυχολογικό. Ξεφτύλα είναι. Όχι, αλήθεια! Είχαμε πολλά στο χωριό. Τα άκουγα κάθε νύχτα να φυλατσάρουν πάνω στα κεραμίδια. Έμενα ξύπνιο, μην έρθει κανένα και μου ροκανίζει τη μύτη. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να έχω κι εγώ ένα τρωτό σημείο? Πού είναι το αστείο? Χειρότερα δεν μπορούσε να τα κάνει. Η Σιλβίνα μην το μάθει. Του άλλου του ρεγουλάρω. Αν ήταν μαχαίρια τα μάτια σου, φέτες θα τον είχε κόψει. Από τότε που γεννήθηκα και με πήγα στο δωμάτιό του, με βασανίζει. Μια μέρα με βρήκαν στη Λαμαρίνα, πασαλιμένο με βούτυρο. Ήθελα να με πάει στο φούρνο. Από τότε μέχρι σήμερα με σιγοψίνει. Πες μου, Λετσία, γιατί κρυβόταν ο θείος? Μη βασανίζεις το μυαλουδάκι σου, κάτι άλλο δεν έχεις να σκεφτείς? Αμά. Εγώ γιατί παιδευόμουν να το κρατήσω μυστικό, ε? Μπαίνει. Μπαίνει. Έλα, παιδί μου. Έλα μέσα. Έλα πες ένα γεια στο συγχωρεμένο το θείο σου και σε όλους τους άλλους. Φέικ. Είστε όλοι φέικ. Κορίτσι μου, ας το βγάλω. Τι κάνει η θλιμμένη μου πριγκίπισσα? Άλλαξες, ε. Τρόμαξα να σε γνωρίσω. Ρίκο, έλα λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
Λύσε μου μια απορία. Τώρα που είναι και πάλι κοντά μας ο Αποστόλης, πόσο κοντά μας θα είναι? Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση. Ναι, τα σκέτα θα μας πάρει πίσω την κληρονομιά. Αυτό ήτανε. Δεν μπορεί. Είναι δηλωμένο ως αποβιώσας στα χαρτιά. Ακόμα κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο νομικό τερτύπη. Έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα. Το έμαθε πολλοί κόσμος και θα το μάθει κι άλλος. Για να μην το μάθει. Αναγκαστικά πρέπει να το πω στο Λάζαρο και στο Ζακλότ. Έτσι όπως μπλέξαμε, θα χρειαστούμε τη βοήθειά τους. Σε συμβουλεύω να στείλεις τα παιδιά στο σπίτι. Μέχρι να καταλήξουμε κάπου, καλύτερα να μην είναι μπροστά στις συζητήσεις. Άντε ρε Λάζαρε. Καθέτε, δρε, πού είναι ο Δίδου? Σκατά. Το πήρανε παρέα το παιδί. Όσο ήμασταν μαζί, ούτε για κατούριμα δεν το έβγαζε και τώρα το παίρνει μέχρι το κοροπή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποιο δέθυμο μεταξύ του. Για να το βασανίσει το κάνει. Ανακατεύεται στο αυτοκίνητο. Για να το λες εσύ, με τις καθέτες τι έγινε? Πουθενά. Μου πέρασε το μυαλό. Εγώ ας πούμε δεν θα τη φύγα στο σπίτι. Για σιγουριά θα τη έβαζα στη θηρίδα. Και τώρα μου το λες, ρε. Νόμιζα ότι το σκέφτηκες. Αφού ξέρεις ότι άμα έχει να κάνει με την Αμαλία, δεν σκέφτομαι καθαρά. Συγγνώμη. Αυτό που βγαίνει από το σπίτι είναι καπνός. Ναι. Και όπου υπάρχει καπνός, τι λένε? Πόπο ντουμάνι. Υπάρχει και φωτιά. Έβαλε φωτιά στο σπίτι? Αχα. Γιατί? Για να κάνουμε και κασέτες. Άντε πάμε να φύγουμε τώρα πριν πλακώθει η πυροδοτική. Κάτσε ρε λίγο, θέλω να το δω να φουντώνει. Έλα Ερίκο. Γιατί τι έγινε? Χειροτέρεψε αφεντικό? Εντάξει, και εγώ μας. Ερχόμαστε. Φύγαμε για νοσοκομείο, κάτι σοβαρό. Τι έγινε? Τι φωθεί είναι αυτό, ρε Ερίκο? Πρέπει να προετοιμαστείτε για ένα μεγάλο σοκ. Κρατήστε την ψυχή. Επιτέλους, ρε. Κανα πουρο σκεφτήκατε να μου φέρετε, έχω χαρμανιάσει. Έλα, φτάνει, ούτε γκόμενος όσο κλάμα. Φτάνει, λέω, ρε, με μουλιάσατε. Τι θα γίνει, θα μπει στον κόπο να μας εξηγήσει και εμάς? Αφού κανείς δεν ήξερε πως είσαι ζωντανός. Ποιος σε βοήθησε να στήσει τον κόλπο? Γιατί μόνος αποκλείεται. Εγώ, μαζί με το γαζί. Μπρε, τι μουσίτσα. Το γιατρό γαζί. Μας βρήκε ένα πτώμα από το νεκροτομείο θύμα πυρκαγιάς που ήταν ό,τι πρέπει για την περίπτωσή μας. Του φορέσαμε το δαχτυλίδι, το βάλαμε στη θέση του οδηγού και. Μπαμ. Τώρα που πες δαχτυλίδι. Αυτό εδώ. Ποιος από τους δυο το θέλει? Ωραία, μέχρι να το αποφασίσετε, το κρατάω εγώ. Και γιατί δεν ζήτησες βοήθεια από εμάς, αφεντικό? Σωστά. Εμπιστεύτηκες στον Ερίκο και όχι εμάς. Που για χάρη σου έχουμε. Γιατί εσείς είστε θερμοκέφαλοι, είστε σαρωτικοί. Θα την κάνετε τη μαλακία. Αυτός είχε την ψυχρή λογική που χρειαζόμουν. Και γιατί, κύριε Αποστόλη, έπρεπε τέτοια καλά να σας δολοφονήσουνε? Από ποιον κρύβεσαι, βρε? Από το μισό υπόκοσμο τουλάχιστον. Από το Σερέτη ήθελα να γλιτώσω. Καλησπέρα. Θα ρίξω αστυνόμο. Τι θες, Σερέτη? Το σκέφτηκες το... με τη συνεργασία? Σου είπα ότι θέλω λίγες μέρες στράτο. Δεν έχω. Δυστυχώς τα σχέδια άλλαξαν. Το εμπόρεμα φτάνει αύριο. Έλα τώρα, εσύ μην το κουράζουμε, αφού σε γάτα, ρε Αποστολή. Γι' αυτό το ζητάω από σένα. Στην αρχή σκέφτηκα το Μάτσουλα. Αλλά θα έπρεπε πρώτα να ρωτήσει τη μαμά. Και πώς ξέρω ότι δεν θα μου τη φέρεις? Δεν το ξέρεις. Αυτό είναι το suspense της δουλειάς. Άμα ήθελες ασφάλεια, θα έμενε στα ξηροκάρπια. Πώς να σου τη φέρει το στραγάλι? Το πολύ πολύ να σου κάτσει το λαιμό. Είδες πόσα ξέρω για την πάρτι σου. Από κόσκινο τους περνάω τους συνεργάτες μου. Δεν έχω πει ναι ακόμη. Αφού θα το πεις που θα το πεις, ρε Αποστολή, γιατί με παιδεύεις? Ζεματιστά, ζεματιστά μας έρχονται τα πετραδάκια από Σιέρα Λεόνε. Θα χεστούμε στα φράγκα και οι δυο από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάρε με να σου πω πού θα γίνει το deal. Το λύσω τρεπέζι 18. Κύριε Σερέτη, πότε ήρθατε, πότε μπήκατε, χαμπάρι δεν σας πήραμε. Όποτε κουστάρω γίνομαι αόρατος, κουκλά μου. Περιμένω τηλεφώνημα. Το όλοι. Τι θέλει, Λέρα? Σου έχω πει, ρε μαντάρι μου, μη με λες το όλοι. Ο Λάζαρος και ο Ζαν-Κλοντ που είναι? Πήγανε για ίσπραξη. Δεν είδε ποτέ, ήρθε, συγγνώμη. Το έχω στον Καρμύρη στο 18, που του φάνηκε φουσκωμένος ο λογαριασμός. Εντάξει, ρε μωρό μου, δεν πειράζει.
Και μην τους πεις ότι ήρθε ο Σερέτης. Σε τσίτωσε. Τι σου έλεγε. Πω σβήξιμο. Τίποτα. Εκδόλευση ήθελα να πουλήσει και τέτοια. Όποτε χρειαστούμε κάτι, ευχαρίστως να βοηθήσει. Τέτοιες παπαριές. Και φυσικά του τηλεφώνησες, μη χάσεις. Συγγνώμη, τα ζεματιστά πετραδάκια από τη Σιέρα Λεόνα, τι ακριβώς είναι? Διαμάντια. Γι' αυτά τα κολοδιαμάντια γίνανε όλα. Γιατί μας άφησες απ' έξω, αφεντικό? Θα είχαμε καθαρίθει αμέσως και δεν θα τα τραβούσε όλα αυτά. Τι τράβηξε, μωρέ! Αυτός τράβηξε! Αν τον αφήσουμε να συνεχίσει, θα καταλάβουμε. Ο Σερέτης έθεσε βέτο να μην ανακατέψω άλλα άτομα στην υπόθεση. Έτσι πήγα μόνος μου στο ραντεβού. Λοιπόν, Μέγκες, τις πέτρες να τελειώνουμε. Πέσε τα φράγκα πρώτα. Ποια φράγκα? Πλάκα με κάνεις, ρε φιλαράκι. Νομίζεις θα χαρίζουμε τα διαμαντάκια? Ωπα, ρε, χαλάρωσε. Χαλάρωσε, εντάξει, εδώ τα έχω. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε? Εγώ ήρθα να παραλάβω το εμπόρευμα. Ιδέα δεν έχω για πληρωμή. Ωπα, τι κάνουμε τώρα, μας τις φέρανε. Κάποιος μας δουλεύει και τους τρεις. Αλκαριά, τα όπλα σας στο πάτωμα. Έλα, λέμε, γρήγορα. Σπρώχνετε μπροστά. Τι κόλπα είναι αυτά, ρε? Αφού δεν ήθελες να ανακατευτείς, γιατί ήρθες? Από ενδιαφέρον, εσύ, για τη δουλειά. Έλα, έλα, το μπλο σου χαλαρά, χαλαρά. Τι μαλακίες είναι αυτές? Δεν μιλάς κόσμια. Στη ζώνη του ενός υπάρχει μια δερμάτινη θήκη. Είναι μέσα πετρούλες. Τράβα, ψάξε. Έλα, τράβα, λέμε. Άνοιξε το. Και γιατί τους καθαρίσεις, αφού μπορούσαμε να τα πάρουμε και χωρίς? Αυτή είναι η ασφάλειά μου. Και αυτό είναι το όπλο που τους σκότωσε. Με τα δακτυλικά σου αποτυπώματα στη λαβή. Σπρώχνεις τις πετρούλες στην αγορά και μοιραζόμαστε τα κέρδη. Αν πας να μου τη φέρεις ή αν, Φερρυππίν, μου συμβεί κανένα ατυχηματάκι, αυτό θα καταλήξει στον αστυνόμο που ερευνά την υπόθεση. Και εσύ θα καταλήξεις διαβίου στη στενή. Και γιατί εμένα, ρε Σερέτη? Γιατί γουστάρεις τα φράγκα όπως εγώ. Ήμουν ασίγουρος ότι θα τσιμπήσεις. Α! Και μην πας να ξεφορτωθείς τα κουφάρια. Θα με βρεις μπροστά σου. Bye, Τόλι! Δηλαδή αυτά τα διαμάτια είναι βαμμένα με αίμα. Τελικά και με το αίμα του Σερέτη. Αυτό που του άξιζε έπαθε. Δεν τον λυπάμαι καθόλου. Το σκουλίκι έπρεπε να πιστέψει ότι είμαι νεκρός για να γλιτώσω. Και το σχέδιο πήγαινε μια χαρά μέχρι που έκανε την ανοησία να μπει στη βίλα για να πάρει τα διαμάντια. Και αφού τα διαμάντια υπάρχουν και είναι αληθινά, εμείς γιατί δεν τα βρήκαμε? Και τα ψεύτικα, ποιος τα κρύβε στην κούκλα? Πάντως εκεί που τα είχα κρύψει εγώ δεν υπήρχαν. Κάποιος τα πήρε. Και τι κοιτάς εμένα? Συγγνώμη, έχω καταμπερδευτεί. Τα διαμάντια τελικά ήταν στη βίλα. Δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό. Πώς προχωράμε παρακάτω? Έχουμε ένα νεκρό που ζωντάνευσε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο, γιατί κάποιος μπορεί να τον αναγνωρίσει. Σωστά? Απολύτως. Και προς το παρόν να καταστήσω σαφές σε όλους ότι η Σιλβή δεν πρέπει να το μάθει ποτέ. Εννοείται. Τες έχω ρίξει άγριο δούλεμα. Όπως και σε όλους μας. Τέλος πάντων, τη Σιλβή τη χρειαζόμαστε συγκεντρωμένη στη δουλειά. Ειδικά τώρα που απουσιάζω. Αρκετή στενοχώρια πήρε από το θάνατό του. Δεν χρειάζεται κι άλλη. Ποια στενοχώρια, για τη Σιλβή μιλάμε. Στο κρανίο θα τα πάρει και μόλις ξεμπερδέψει με το κουφάρι μου θα ασχοληθεί με τα δικά σας. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, το μαγαζί δεν λειτουργεί ακόμα. Κάνουμε ανακαίνιση. Ναι, το γνωρίζω. Άλλωστε, εγώ δεν ακούω λαϊκά. Α, ψάχνετε για κάτι πιο έντεχνο? Συγκεκριμένα ψάχνω την Αλέκα. Μάλιστα. Περάστε, σας περιμένει. Πού είστε, μωρέ? Πρώτη μέρα και αργείτε, σας χρειάζομαι. Κάτι μας έτυχε. Ένα μπλεξιματάκι. Τι συμβαίνει, αγόρια? Πρέπει να ανησυχώ για το μπλεξιματάκι? Όχι, εσύ να μην ανησυχείς για τίποτα. Έχουμε κόσμο. Έτσι και έτσι, αλλά δεν βιάζομαι. Σε λίγο καιρό θα γίνεται πατήσι με πατώσε. Και όποιο θα έρχεται θα τον πάθουμε μέσα. Όχι, βέβαια, το τσεκάρετε πρώτα. Του λέτε. Το μαγαζί δεν είναι έτοιμο ακόμα. Κάνουμε ανακαίνιση. Σας λέει. Δεν ακούω λαϊκά. Του λέτε. Ψάχνετε για κάτι πιο έντεχνο? Σας λέει. Ψάχνω την Αλέκα. Αλέκα είναι η τράπουλα, οκ? Okay. Τι είναι όλο αυτό το κατεβατό? Με μια λέξη γινότανε. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Στείλτε μου το μίλητο στο γραφείο. Την Αλέκα, καλό. Μόνο αυτή θα τη σκεφτότανε. Κόβει πολύ το μυαλό τη, ε. Α, ναι. Γι' αυτό την έπιασε κότσο ο Αποστόλης. Όλοι μα έπιασε κότσο ο Αποστόλης. Εμείς τα τσιράκια του ήμασταν, όχι το αμόρε του. Ελεύθερο παιχνίδι και όποιος αντέξει.
Έχουμε επιφάνεια, εμείς δεν είμαστε ψιλικατζίδες. Φράγκα, να έχεις να ποντάρεις. Εγγένεια απόψε. Δεν έρχεσαι για κάμια παρτίδα γνωριμίας. Λοιπόν, σε περιμένω. Τα ποτά κερασμένα από το μαγαζί. Τσάω. Τι, κερασμένα ποτά? Ναι, και αν έχεις αντίρρηση δεν με ενδιαφέρει. Καθαρά ποτά μόνο στις μάνες, στα κοτόπουλα, ό,τι πιο μπόμπα σου βρίσκεται. Δεν τους θέλουμε νυφάλιους. Γι' αυτό με φώναξες. Don't worry, την ξέρω καλά τη δουλειά μου. Αλέ τότε. Κάνα φράγκο. Θα βγάλω σήμερα ή τζάμπα χτυπάω υπερορίες? Γιατί δεν σε πληρώνω? Δεν θα δουλεύω και στα ρεπό μου με 3.60. Χώρια που άμα μαθευτεί και κάνουν κάνα ντου εδώ μέσα θα με μαζέψουν για μένα. Άμα σε μαζέψουν θα πληρώσω εγγύηση να βγεις. Δίκαιη προσφορά, νομίζω. Αλέ είπα, διψάει ο κόσμος. Ναι. Τι θέλεις? Και τι έχουμε να πούμε? Σκέφτομαι, μου επιτρέπεις? Το σπίτι μου ξέρεις που είναι. Μετά τις 12 που θα έχω ξυπνήσει. Δεν θα αποκριθώ ότι χαίρομαι που σε βλέπω. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο της επίσκεψης. Ήρθα να μιλήσουμε σε γυναίκα προς γυναίκα. Όχι πάλι τα ίδια. Μην παίρνεις φόρα. Άκουσα ότι σου αρέσουνε. Θα σου χρειαστούνε. Στο νοσοκομείο ήσουν ειλικρινής μαζί μου. Έτσι ένιωσα. Το ίδιο θα είμαι κι εγώ. Σε λίγες μέρες έχουμε το μνημόσυνο του. Ναι, και τι. Ανησυχείς μήπως κάνουμε εμφάνιση με το ίδιο συνολάκι? Θα μου πεις τι θέλεις. Λένε πως οι άνθρωποι της νύχτας έχουν μπέσα. Στην περίπτωσή σου ισχύει? Αυτό που θα σου πω θα μείνει μεταξύ μας. Ρισκάρισε το ή φύγε. Θα το ρισκάρω. Ξέρω ότι δεν σκότωσες εσύ τον Αποστόλη. Έλα, ανακουφίστηκα τώρα. Και πώς σιγουρεύσκες, βρε παιδί μου? Παραλίγο να τον σκότωνε ο Θράσος. Τι? Δεν μου το κάνεις λιανά? Να στο κάνω. Ο Αποστόλης είναι ζωντανός. Η δολοφονία του ήταν σκηνοθετημένη. Αυτό ήρθα να σου πω. Το ξέρα. Το ξέρεις? Το ξέρω ότι δεν ήταν για καλό επίσκεψή σου. Πήγαινε μόνη σου στην πόρτα για να μην σε πάω εγώ με τις κλωτσιές, αλέ! Καλά, επειδή το φαντάστηκα ότι δεν θα με πείστε. Φύγε από το σπίτι μου, άρρωστη, έξω που βρήκες τις μέρες! Κάσε και άνοιξε τα στραβά σου! Να καταστήσω σαφές σε όλους ότι η Σιλβή δεν πρέπει να το μάθει ποτέ. Εννοείται. Τα σε έχω ρίξει άγριο το λέμε. Όπως και σε όλους μας, τέλος πάντων. Τη Σιλβή τη χρειαζόμαστε συγκεντρωμένη στη δουλειά. Ειδικά τώρα που αποσιάζω. Αρκετή στεναχώρια πήρε από το θάνατο του, δεν χρειάζεται κι άλλη. Στεναχώρια, για τη Σιλβή μιλάμε. Στο κρανίο θα τα πάρει και μόλις ξεπερδέψουμε το κουφάρι μου θα ασχοληθεί με τα δικά σας. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά.